τονίσω για ακόμη μία φορά το εξής, το οποίο λέω διαρκώς όταν μου δίδεται η ευκαιρία: ο θόρυβος αρρωσταίνει τον άνθρωπο. Αλλά όταν έρχεται ένα τεχνολογικό είδημα να εξετάσει, τι να εξετάσει, το οικονομικό αντικείμενο? Θα εξετάσω τους τεχνικούς όρους. Αν υπάρχει επικίνδυνοτητα, θα φανεί. Και τη νομική διάσταση. Και τη νομική διάσταση, αν έχουν γίνει σωστά οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως προβλέπει ο νόμος. Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νάσος Μητρόπουλος, ανακοίνωσε τη συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα ερευνήσει τα τεχνικά στοιχεία των προτινόμενων από την Εγνατία Οδό ΑΕ 22 στην παράκαμψη. Το ίδρυμα, όπως ξέρετε, είναι τεχνολογικό, δεν είναι ούτε εναντίον των επενδύσεων, ούτε εναντίον των έργων, ούτε εναντίον τίποτα. Και επομένως αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να κάνουμε σαν τεχνολογική κοινότητα είναι να φτιάξουμε μια επιτροπή η οποία θα μελετήσει τα τεχνικά στοιχεία του συγκεκριμένου έργου, καθώς και τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν ήταν οι προβλεπόμενες, έτσι ώστε να αποκτήσουμε μια σφαιρικότερη γνώμη. Οι καθηγητές Ραψομανίκης και Χριστοφορίδης θα ασχοληθούν με την εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη του έργου, ενώ ο κύριος Σιμιτσής με την γραφειοκρατική πλευρά της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Με δεδομένα για την περιοχή, πειραματικά δεδομένα, και αυτά έχουν σημασία για μας αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Χριστοφορίδης θα μιλήσει για τα δικά του. Εμείς έχουμε δεδομένα για την ατμόσφαιρα. Θέλουμε να δούμε την μελέτη περιβαλλοντικών όρων που έχει κατατεθεί από την εταιρεία για την δημιουργία των διοδίων, όπου και αυτά και αν χτιστούν. Πριν την πόλη, μετά την πόλη, έτσι όπως βλέπουμε την Εγνατία, θα είναι με τοπικά, από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι με τοπικά τα διόδια, και μετά το 2018 θα είναι αναλογικά, αλλά δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι πού θα χτιστούν και πόσο θα επηρεάσουν την ατμόσφαιρα κάτω με της πόλης, την ποιότητα της ατμόσφαιρας της πόλης. Εμείς έχουμε στοιχεία από δείγματα τα οποία αναλύσαμε κατά μήκος του οδικού άξονα από το παλιό έως τη Νέα Καρβάλη. Πήραμε δείγματα από πολλά σημεία, αρκετούς μήνες, από τη σκόνη του δρόμου και από το χώμα δίπλα από το δρόμο. Τα αναλύσαμε, βρήκαμε τα αποτελέσματα τα οποία και δημοσιεύσαμε. Ο δεύτερος πυλώνας της δικής μου τοποθέτησης είναι μια μελέτη την οποία κάναμε το 1988, όταν μετρήσαμε σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΟΔΕ την ηχορύπανση από τον κυκλοφοριακό φόρτο. Οι τιμές τις οποίες βρήκαμε από τις μετρήσεις το 1988, όταν περνούσαν οι ταλίκες διαμέσου της πόλης, ήταν πολύ πολύ υψηλές. Αυτό που θα ερευνηθεί ειδικότερα είναι οι ατμοσφαιρικές συνέπειες στην πόλη, εφόσον τα οχήματα θα παρακάμπτουν τα διόδια της άσπρης άμμου.